τον Biden να αποσυρθεί, αλλάζει τα δεδομένα στην προεκλογική κούρσα για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις εξασφάλισε άμεσα την υποστήριξη του Αμερικανού Προέδρου, αλλά και πολλών μελών του Δημοκρατικού Κόμματος. Από τους πρώτους που έσπευσαν να τη στηρίξουν ήταν ο Τζο Σαπίρο, κυβερνήτης της πολιτείας Κλειδί της Πενσιλβάνια, φαβορή για υποψήφιος αντιπρόεδρός της, αλλά και ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις. Καθώς απομένουν 29 ημέρες μέχρι το συνέδριο των Δημοκρατικών και 107 μέχρι τις εκλογές του Νοεμβρίου, ο δρόμος για το χρήσμα της Κάμαλα Χάρις μπορεί να μοιάζει ανοιχτός, αλλά ουσιαστικά το κόμμα εισέρχεται σε αχαρτογράφητα νερά. Μέχρι στιγμής κανένας άλλος πολιτικός δεν έχει ανακοινώσει την υποψηφιότητά του και δεν υπάρχουν καν ενδείξεις ότι κάποιος θα το κάνει. Ο Τζο Μπάιντεν είχε εξασφαλίσει την στήριξη των Δημοκρατικών εκλεκτόρων, ωστόσο αυτοί πλέον αποδεσμεύονται και η Χάρις θα πρέπει να τους κερδίσει από την αρχή στο Σικάγο στις 19 Αυγούστου. We could be looking at a truly open convention where the 4,700 or so delegates are actually able to do whatever they want. Το βέβαιο είναι πως μετά την κρίση στους Δημοκρατικούς στις τελευταίες εβδομάδες και τη δυναμική που έχει λάβει η υποψηφιότητα του Ντόναλντ Τραμπ μετά την δολοφονική αποπειρά εναντίον του, ξεκινάει ένας αγώνας δρόμου τόσο για την Χάρις, όσο και για το ίδιο το κόμμα, προκειμένου να ανακτηθεί το χαμένο έδαφος. It is absolutely race against time. She needs to lock down that early support and close off any other paths that someone else could have to challenge her for the nomination. Σε περίπτωση που το κόμμα δεν καταλήξει σε έναν κοινό υποψήφιο, αυτό θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για ανοιχτό συνέδριο για πρώτη φορά από το 1968, όταν είχε παραιτηθεί ο Λίντον Τζόνσον, που θα σήμαινε ότι οι εκλέκτορες θα ήταν ελεύθεροι να αποφασίσουν ποιον θα ψηφίσουν, ενδεχομένως ανάμεσα σε άλλους υποψήφιους που μπορεί να εμφανιστούν. Ωστόσο, πολλοί αποκλείουν την περίπτωση να υπάρξει κάποια αλλαγή πλεύσης. After going through all of that, it's just hard to imagine there is the stomach for a full-fledged second fight to bypass her. Η εκστρατεία του Biden πλέον έχει ονομαστεί επίσημα σε εκστρατεία Χάρις, που σημαίνει πως η αντιπρόεδρος απέκτησε άμεση πρόσβαση στα χρήματα που έχουν συγκεντρωθεί έως τώρα. Μόνο τις τελευταίες ώρες κατάφερε να συγκεντρώσει 46,7 εκατομμύρια δολάρια. This is being viewed by many people in the Democratic Party as the path of least resistance. She has the clearest path to inheriting the campaign infrastructure. Και ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι ήδη συσπυρώνονται να αντιμετωπίσουν την Κάμαλα Χάρις, στην Ευρώπη οι ηγέτες δηλώνουν ότι θα συνεργαστούν με οποιονδήποτε βρεθεί στη θέση του Τζο Μπάιντεν στο Λευκό Οίκο, ενώ το Κρεμλίνο σχολιάζει πως έως τώρα η αντιπρόεδρος δεν έχει συμβάλει καθόλου στην βελτίωση των σχέσεων που Μια νυχτή λοιπόν αυτή της 21ης Ιουλίου η Κάμαλα Χάρις έγινε η πιθανότερη υποψήφια πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, υποψήφια του Δημοκρατικού Κόμματος, με τον χρόνο για να προετοιμαστεί ωστόσο να είναι εξαιρετικά περιορισμένος.